Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στήλο, τον προπονητή της ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι όσοι ήταν σήμερα στο κήπεδο απόλαυσαν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που του χάρηκαν όλοι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου και για την αντίδραση που είχαμε, γιατί βρεθήκαμε δύο φορές πίσω στο σκορ, τα ψυχικά αποθέματα και για το γεγονός ότι καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε τακτικά σε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, το σημερινό τοπικό ντέρμπι. Και όπως είπα, είναι ένα τοπικό ντέρμπι με μια ομάδα που ξεκίνησε πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον συνάδελφο για την καλή δουλειά που κάνει και φίλο μου τον Λεωνίδα για την καλή δουλειά που κάνει και το είδαμε και μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι όπως ακριβώς το περιμέναμε, που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά απέναντί μας μια ομάδα πολύ καλά τακτικά στημένη που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο μέσα και κατάφερε με δύο στατικές φάσεις δύο φορές να προηγηθεί στο σκορ. Δεν λειτουργήσαμε καλά εκεί. Θέμα προς βελτίωση και σίγουρα θα το βελτιώσουμε. Αλλά είναι σίγουρα θετικό το γεγονός ότι αντιδράσαμε δύο φορές και μάλιστα και μετά το 2-2 ήμασταν πολύ καλοί και δημιουργικοί, ούτως ώστε μπορέσαμε να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στην τρίτη καλή φάση του αντιπάλου, στο 92, θα χάναμε και το παιχνίδι. Λειτουργήσαμε λάθος στην αμυντική μας μετάβαση. Δεν έχω να πω πολλά, έχω να πω ότι ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε τη νίκη, αλλά ο βαθμός της ισοπαλίας όπως εξελίχθηκε σε αυτό το γήπεδο είναι θετικός. Συνεχίζουμε στο κυνήγι μας, συνεχίζουμε με τις ίδιες εμφανίσεις, με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη. Και αυτό που είδατε σήμερα, κάθε εβδομάδα θα το βλέπετε από τους ποδοσφαιριστές μου, μάχη και αγώνα για να προσπαθούμε να παίζουμε καλά και να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Ερωτήσεις. Ο κύριος Σχολίτης. Κύριε Στήλιο, η ομάδα σας διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου με ο Φώτης τους διεκδικεί την παραμονή του στην κατηγορία. Με βάση αυτό και μόνο το γεγονός ως δεδομένο πριν από το παιχνίδι, είχατε προϋπολογίσει ως νίκη το σημερινό παιχνίδι ή θεωρείτε ότι με την εξέλιξή του είστε ευχαριστημένοι και από την ισοπαλία? Όποιος προϋπολογίζει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν γνωρίζει τι εστί πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής. Σε όλα τα παιχνίδια, ανεξαρτήτου του αντιπάλου, εμείς θα πηγαίνουμε για την νίκη. Ξέραμε όμως ότι απέναντί μας η ομάδα του Εθνικού Κεραμιδίου στα τρία παιχνίδια είχε δύο νίκες με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Σήμερα δεν πάτησε στην πεπατημένη, δεν ήταν η ομάδα που κυκλοφορούσε την μπάλα, που κρατούσε την μπάλα όπως τα άλλα παιχνίδια, αλλά το ξέραμε. Περιμέναμε ότι θα βρούμε μια ομάδα που θα αμυνθεί σκληρά και θα προσπαθήσει με επιθετικές μεταβάσεις και στατικές φάσεις να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Και αυτό έγινε και το κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, τον οποίο βάσει ευκαιριών ίσως να αξίζαμε εμείς την νίκη, αλλά οι στατικές φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Θεωρείς δίκαιο το παιχνίδι, βέβαια το αποτέλεσμα θα το θεωρούσε δίκαιο αν δεν γινόταν οι δύο τελευταίες φάσεις που έγιναν. Δύο ήταν, δεν ήταν μόνο, ήταν και το για άλλη αντεπίθεση. Θα θεωρούσε ότι εντάξει, δικαιούσουν κάτι παραπάνω, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Για μένα, όπως είπα, βάσει ευκαιριών ίσως να έπρεπε να έχουμε κερδίσει, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζουν ευκαιρίες. Κερδίζουν όσες φορές βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Είδαμε ότι και εσείς και ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου έχετε νέα παιδιά στις ομάδες της σύνδεσης σας. Είναι κάτι στοχευμένο ή έτσι βγήκε στο πρωτάθλημα? Όχι, θεωρώ ότι εκεί πάει το ποδόσφαιρο. Το στοχευμένο είναι σίγουρα λόγω ΕΠΟ που θέτει όρο να παίζουν οι δύο μικροί. Όπως είδατε όμως και στις δύο ομάδες υπάρχουν αρκετοί μικροί, αρκετά ταλέντα και κοιτάμε όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να τους εξελίξουμε. Θα περάσουμε στον κύριο Λεωνίδα Μπίλ. Σήμερα παίζαμε με τον πρώτο του ομίλου. Όταν λέμε πρώτος, εννοούμε ότι δεν είναι κάτι εύκολο να είσαι πρώτος, όπως είναι η ΑΕΚ Καρίτσας. Μια ομάδα που στα τρία παιχνίδια μάτωσε για να πάρει τον νίκη και πολύ δικαίως βρισκόταν στην κορυφή, μπορεί να βρίσκεται ακόμα γιατί δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα. Άρα ο στόχος του παιχνιδιού ήταν να ανταποκριθούμε απέναντι σε έναν αντίπαλο τόσο καλό, σε μια ομάδα που πέραν ότι χτίζει πολλά χρόνια τη διαδρομή της στην κανονική, έχει ξεκινήσει από πέρσι με τον ίδιο προπονητή και χτίζει μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη, μια ομάδα δομημένη, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, που πιστέψε με μόνο το γεγονός ότι δεν έχει φάει κανένα γκολ στα τρία παιχνίδια
καθιστά την επικινδυνότητα του παιχνιδιού πάρα πολύ μεγάλη για τη δικιά μου την ομάδα. Η οποία ναι, μεν είναι νεοφώτιστη, αλλά μέσα σε 3,5 μήνες έχει κατορθώσει να κοιτάει οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια, να δουλεύει σκληρά, να μην πτωείται από τις απουσίες τις οποίες έχει. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες σήμερα, αλλά είμαι συγκλονισμένος με την εμφάνιση των παιδιών που μπαίνουν. Όταν οι ποδοσφαιριστές μου αγωνίζονται με αυτόν τον τρόπο, δεν φοβάμαι τίποτα. Και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ακόμα και τις δύο φορές που ισοφάρισε ο αντίπαλος, εγώ ήμουν τόσο ψύχρεμο γιατί έβλεπα το πάθος των ποδοσφαιριστών μου στον αγώνα. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω λόγια γι' αυτό, νομίζω ότι το δείχνει με την παρουσία του και τα αποτελέσματα στις ομάδες του. Αλλάξαμε τακτική συμπεριφορά, γιατί όταν παίζεις με έναν αντίπαλο τόσο καλό, δεν πρέπει να παίξεις ένα παιχνίδι κυριαρχίας, το οποίο είχαμε προετοιμάσει μέχρι τώρα στα 3 παιχνίδια τα προηγούμενα. Επίσης, στη Γάμα Εθνική δεν πρέπει να χάνεις δεύτερη φορά. Πρέπει οι παίκτες σου να ανακατώνονται με την ήττα, άρα να αντιδράνε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν χάσεις δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο, η ψυχολογία αυτών των παιδιών που δεν είναι επαγγελματίες και που μερικές φορές αναγκάζονται να παίξουν Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, κάτω από αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζούμε και να δίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μιλάω και για τα 22 παιδιά, από 10 χιλιόμετρα τουλάχιστον ο καθένας, καταλαβαίνετε ότι παρόλο που μιλάμε για ένα πρωτάθλημα γάμα εθνικής, σήμερα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο, τον Αποστόλη, και ευχαριστώ για τα καλά του λόγια για τα απολύτω στο έπαρχον. Απολαύσαν οι φίλαθλοι που ήταν πραγματικό ποδόσφαιρο, το οποίο όπως έλεγα στους παίκτες μου πριν από το παιχνίδι, σήμερα θέλω να παίξετε σαν μια αγγλική ομάδα. Ένα direct football, ένα απευθείας ποδόσφαιρο, με μάχες, με διεκδικήσεις, με δεύτερες μπάλες, με στημένες φάσεις, γιατί ο μόνος τρόπος να είμαστε διεκδικητικοί απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο ήταν αυτός. Οπότε το κάναμε, δεν έχει σημασία αν ήρθε η σοβαλία, θα μπορούσαμε και να χάσουμε, θα μπορούσαμε και να κερδίσουμε. Αυτά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Σημασία έχει να έχεις ποδοσφαιριστές που ακολουθούν το πλάνο σου, να έχεις ποδοσφαιριστές που δίνουν την ψυχή τους, το αίμα τους μέσα στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα, ο Εθνικός Νέου Γεραμιδίου, μια παρέα, να το πω, τρελών ποντίων, συν έναν κύριο τον Γεραμιδά, τον Πέτρο που δίνει ψυχή όλη μέρα εδώ, μια τρελή παρέα, οδεύει σε καλά μονοπάτια σε αυτό το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Και εύχομαι αυτές οι εμφανίσεις να είναι φαλκύριο για να οδηγήσουν αυτή τη διοίκηση και στο μέλλον με την ίδια συμπαράσταση απέναντι σε αυτά τα παιδιά, που τους δίνει βήμα, παιδιά από την Κατερίνη, όλα, νεαρά σε ηλικία, έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Χρονιά για μας θέλουμε να είναι σκληρή, θέλουμε να είναι ανταγωνιστική, θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα να έχει και συνέχεια. Νομίζω ότι νιώθω ότι ζούμε στιγμές οι οποίες βάζουμε τη βάση σε αυτή την ομάδα, γράφουμε την ιστορία της και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος που είμαι με αυτά τα παιδιά και με αυτή την ομάδα και δίνω, όπως σου είπα πριν το παιχνίδι, ήμουν πολύ περήφανος που θα έδινα τη μάχη αυτή σήμερα μαζί τους. Θέλω να πω από την καρδιά μου ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους παίχτες μου. Ο κύριος Πολίτσης. Γιατί όταν χάνετε τη χειριά στο τελευταίο λεπτό για να κερδίσετε τον πρώτο, ενώ λίγες μέρες πριν έχετε χάσει από μια ομάδα που θεωρητικά πάντα συγκαταλέγει τις πιο αδύναμες του ομίλου, μήπως τελικά είναι θέμα κινήτου των ποδοσφαιριστών, θέμα του γεγονός ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν προϋπηρεσία, υπήρχαν πολύ πρώην και μην, είναι θέμα εντός της πυρίας που δίνει πολύ μεγαλύτερη όθηση στους ποδοσφαιριστές, ιδίως των ομάδων που θεωρητικά πάντα έχουν το μειονέκτημα που ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Το κίνητρο, όπως είπατε, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, παίζει τεράστιο ρόλο. Αλλά όπως έχω πει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και εγώ νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι και τα τρία αποτελέσματα ήταν ανοιχτά. Μπορεί να χάσαμε την τελευταία ευκαιρία, αλλά όπως είπε ο συνάδελφος, θα μπορούσε νωρίτερα και να έχει προηγηθεί για εκάρτητας, αλλά και να κάνει την ανατροπή, να κάνει το 3-2, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για εμάς.
Σας είπα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, όπως εντελώς διαφορετικό είναι και το παιχνίδι που θα παίξουμε την άλλη Κυριακή. Στο προηγούμενο δεν ήμασταν καλοί, κάναμε πάρα πολλά λάθη. Κοιμηθήκαμε, θα έλεγα, δεν είχαμε το χρόνο να ξεκουραστούμε, γιατί σας είπα, τα παιδιά αυτά δουλεύουν 10 χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Αυτά που λέω είναι τσιπαρισμένα, δηλαδή δεν είναι υποθέσεις. Είναι πάρα πολλά τα τρεξίματα στη ΓΑΜΑ Εθνική, εντελώς διαφορετικά από το αλφατοπικό. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν. Όταν στο τρίτο κατά σειρά παιχνίδι βρίσκεις τα αποθέματα, διεκδικείς απέναντι σε έναν αντίπαλο, όπως είπα, τόσο καλό, όλα είναι ανοιχτά. Σημασία έχει ο τρόπος που προσεγγίζεις το κάθε παιχνίδι και ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στον αγωνιστικό χώρο. Μπορείτε να εκλογικεύσετε τη συμπληρωτική παρουσία του κόσμου και από τις δύο ομάδες αναφορικά και με την πανδημία, την οποία ζούμε και με την ιδιαιτερότητα της συνθήκης. Ναι, θα πω μόνο μία λέξη. Ο κόσμος διψάει για ποδόσφαιρο, αλλά όταν βλέπει αυτό το ποδόσφαιρο, να ξέρετε ότι την επόμενη φορά θέλει πάρα πολύ να έρθει και ζητάει μέσα στην καρδιά του και στο αίμα του που τρέχει, ζητάει αυτές τις ποδοσφαιρικές στιγμές. Θεωρώ και εύχομαι η πανδημία να μην επηρεάσει το ποδόσφαιρο, αν και δυστυχώς τα προγνωστικά είναι δυσίωνα, αλλά εμείς παλεύουμε αφενός με να διατηρήσουμε αυτό το ποδόσφαιρο ζωντανό, αφετέρου δε οι άνθρωποι που έρχονται να μην ξεχάσουν το πραγματικό ποδόσφαιρο. Η σημερινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα χρειάζεται διαχείριση πλέον από αυτή την νεανική ομάδα όσον αφορά τη δουλειά που θα γίνει μέσα στη εβδομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα σε αυτό το κομμάτι. Η σφαλιάρα της προηγούμενης Τετάρτης νομίζω μας βοήθησε. Όλα είναι ανοιχτά. Σίγουρα κάθε παιχνίδι θέλει διαφορετική ψυχολογική προσέγγιση. Σίγουρα είναι νέα παιδιά, αλλά έχω και κάποια παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι οποίοι είναι μεγάλοι. Ο ένας πάλι έπαιζε σήμερα, ο Γιαννιζόπουλος Παναγιώτης, ο άλλος ο Κόλλα. Ήταν τραυματίας. Έχω κάποια παιδιά τα οποία με τη συμπεριφορά σου μέσα στα αποδυτήρια και με αυτά που λένε, νομίζω ότι είναι βοηθή μου, σύντοτη μου. Νομίζω ότι δουλεύουμε όλοι καλά. Η διοίκηση αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες ήταν πάρα πολύ κοντά, έτσι, και μας εμψύχωσε, παρόλο το άσχημο αποτέλεσμα. Οπότε νομίζω ότι ο Εθνικός Νέος Κερατικός είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Τώρα το μέλλον, κανένας δεν το γνωρίζει. Εμείς αυτό που θα κάνουμε κάθε παιχνίδι να δίνουμε ό,τι έχουμε και να το προσεγγίσουμε όσο πιο καλά τακτικά μπορούμε. Με τα λάθη μας μέσα, γιατί ένα ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι λαθών. Όλοι κάνουν λάθη, οι διαιτητές κάνουν λάθη, οι προπονητές κάνουν λάθη, οι παίκτες κάνουν λάθη, όλοι κάνουν λάθη. Απλώς εμείς προσπαθούμε να τα περιορίσουμε λίγο. Τα λόγια σου δώσαν την υπεραξία στην ομάδα της Καρίτσας, που έχει άλλους στόχους προφανώς από ό,τι ακούει και από ξένα που είστε και σήμερα. Από την ελληνική σου την ομάδα. Πιστεύεις ότι θα είναι ένα από τα φαβορί και ο στόχος του νέου κερδίου είναι μέχρι τις 5 πρώτες θέσεις, κάπως έτσι. Τα πιστέψτε με, κύριε Καλπαγκίδη, τα λόγια μας δεν μετράνε καθόλου. Αυτό που μετράει είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο που δείχνουν τα παιδιά της Καρίτσας. Όταν σε αυτά τα τρία παιχνίδια δεν δέχτηκε κανένα γκολ, σήμερα ένα μαγικό παιχνίδι με απίστευτες δυνάμεις και οι δύο ομάδες και δεν χάσαν τα παιδιά αυτά, άρα θέτουν μέσα στις 4 γραμμές τους στόχους τους και εγώ σαν άνθρωπος από την Πιερία θέλω να πετύχουν και οι δύο ομάδες στο στόχο της. Τώρα αν μας έρθει εμάς μπροστά και είμαστε φυσικά θα παίξουμε σε όλα τα παιχνίδια για την νίκη και αυτό κάναμε και σήμερα. Ήμασταν για 90 λεπτά αντίπαλοι, ήμασταν αναγκασμένοι να είμαστε για 90 λεπτά αντίπαλοι. Αλλά νομίζω τα παιδιά και η ομάδα της Καρίτσας, ο προπονητής, η διοίκηση και οι παίκτες, ό,τι έχουν να πούν το λένε στον αγωνιστικό χώρο. Και θέλω να τους δώσω ευχαριστούμε και στον Αποστόλη και στον αρχηγό μας. Να περάσουμε στον αρχηγό της ΑΕΚΑΡΙΤΣΑ, στον Δημήτρη Φωνητή. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα, όπως είδατε και εσείς, παρακολουθήσαμε ένα πραγματικό ντέρμπι με δύο ομάδες της Πιερίας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ο πρωταθλητισμός που έχουμε βάλει ως στόχο απαιτεί μόνο νίκες και είναι μονόδρομος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε μάτς θα παίρνουμε 3 βαθμούς. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο στην έδρα του. Μια ομάδα που τρέχει πολύ, τα δίνει όλα. Εμείς με τη σειρά μας προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Βρεθήκαμε 2 φορές πίσω στο σκορ. Χάσαμε τη συγκέντρωσή μας σε 2 στατικές φάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω. Θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
παιχνίδι. Καταφέραμε να σουφαρίσουμε σχετικά νωρίς. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε όμως το μάτς. Δεν μας παίρνει όμως να στεναχωρηθούμε ή να το βάλουμε κάτω. Την Τετάρτη έχουμε ένα μάτς Κυπέλλου. Και πρέπει να τα δώσουμε όλα εκεί για να κερδίσουμε. Τώρα στο πρωτάθλημα έχουμε ρεπό την άλλη Κυριακή. Περιμένουμε το επόμενο μάτς του πρωταθλήματος για να πάρουμε εκεί τους τρεις βαθμούς. Ερωτήσεις έχουμε. Ο κ. Φωλίτης. Δημητρή, το καταπληκτικό ψαλιδάκι που χτύπησε στη ρίζα του Δοκαριού και δεν κατέληξε στα αυτή. Μην μου το χρεώνεις, ήταν ο Κίγκας. Α, ήταν ο Κίγκας. Οπότε πολύ ωραία θα ήταν. Αν έπαιρνε θα θεωρούσε ένα από τα πιο ωραία τέτοια παιχνίδια του Χάιτσερ. Ναι. Δεν πήγε, τι να κάνω. Το επόμενο. Και μια ερώτηση για τον Δημητρή, που έχουμε κάποια πληροφόρηση για τον δραματισμό. Ο Δημήτρης χτύπησε λίγο στο κεφάλι, δύο γραμματάκια έκανε, καλά. Ωραία. Να περάσουμε και στο ποδοσφαιριστή του Εθνικού, τον Βασίλη τον Κατσάρη. Καλησπέρα και από μένα. Η ομάδα σήμερα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αν και δεν είναι ευχαριστημένη το αποτέλεσμα. Μπορούσαμε να έχουμε φύγει με τους τρεις βαθμούς. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το προβάδισμα και δύο φορές. Και θέλουμε και συγκαθυστερήσουμε τον γκολ να γίνει το 3-2. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι με πολλές φάσεις, πολλές κίτρινες, δυνατό, τοπικό ντέρμπι. Θα αρχιστούμε και στον ένα βαθμό. Τώρα κοιτάμε το επόμενο μάτς. Αυτά. Έγινε λόγος για την τελευταία φάση, την οποία λέγεται ότι το επόπτυξε το σήκωσε ψάιτ. Σήκωσε ψάιτ. Έχετε κάποια άλλη θέση. Γιατί εμείς τουλάχιστον από την Κερκίνα δεν φάνηκε. Δεν μπορούμε να το δούμε. Εγώ δεν το είδα. Ο Βασίλης ήταν έξω. Είχε πει και ο Βασίλης. Έχει βάλει όμως τα δύο γκολ. Οπότε νομίζω. Κύριε Σχολίτης, πόσο δύσκολο είναι να αγωνίσει μαζί με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προϋπάρξει είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα είτε στην ομάδα του Πυριακού, όπου όπως μου είπε και ένας φίλος από την Κερκίδα, σχεδόν το 80% των ποδοσφαιριστών και των προπονητών έχουν περάσει από την ομάδα του Πυριακού. Ναι, αναγκαστικά θες δεν θες, συμβάζει. Όλα είναι θέμα προπόνησης. Δουλεύουμε κάθε μέρα με τον προπονητή και τον γυμναστή μας. Ο στόχος της ομάδος είναι όχι παραμονή, είναι μια καλή πορεία, αρκετά καλή πορεία και γι' αυτό βγάζουμε όλα τα άλλα στο γήπεδο. Μια τελευταία στιγμή ερώτηση, θεωρείς ότι το σημερινό παιχνίδι είναι, αλλάζει επίπεδο στόχου την ομάδα προσωπικά εσύ ως ποδοσφαιριστής της. Οι στόχοι της ομάδας παραμένουν ήδη μια καλή πορεία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε. Καλή συνέχεια σας. Ευχαριστώ.